Φίλοι και σύντροφοι, ο Κώστας έβαλε ένα γενικό πλαίσιο το οποίο βοηθάει στο να γίνει κατανοητό το κομμάτι που θα αναπτύξω και εγώ, που ουσιαστικά είναι αυτό που είπε ο Κώστας, κυρίως η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους πολέμους, αλλά και το πέρα από την εμπλοκή να δούμε και ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το κομμάτι των εξοπλισμών, το οποίο δεν είναι όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση και το κυριότερο το πληρώνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Τι είναι αυτό το κομμάτι? Έχει πάρα πολλές παραμέτρους και αυτές θα δούμε. Στις μέρες μας είναι ορατή ίσως περισσότερο από ποτέ, τουλάχιστον για το χρόνο που οι ηλικίες που είναι εδώ πέρα, νομίζω ότι είμαι και ο γυραιότερος εγώ εδώ, οι ηλικίες οι δικές μας έχουν βιώσει την ιστορία. Και αναφέρομαι στην διαπάλη των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, στην ένταση αυτής της διαπάλης για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Δεν είναι μόνο η πρωτοκαθεδρία. Στην υπεριαλιστική πυραμίδα ισχύως, ανάλογα με την αλλαγή της οικονομικής κατάστασης των υπεριαλιστικών κρατών που υπάρχουν σε αυτή την πυραμίδα, υπάρχει και ο ανταγωνισμός που κυρίως εκφράζεται μέσω πολέμων για να πάρει η κάθε περιοριστική δύναμη την βαθμίδα που της αναλογεί. Αυτό σήμερα το βιώνουμε πολύ έντονα και αποσκοπεί αυτή η διαπάλη στον έλεγχο, έχει μαλλιά συγγλώσσα μας να το λέμε, στον έλεγχο των αγορών και των δρόμων μεταφοράς τους. Πόσους δρόμους ανέφερε προηγουμένως ο Κώστας? Το δρόμο του Μεταξιού, το δρόμο της Ινδίας, το Σουέζ με την Ερυθρά Θάλασσα και τον περίπλου της Αφρικής. Αυτά δεν είπες, Κώστα? Αυτά όλα είναι κομμάτια που πραγματικά οι μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις δίνουν τα πάντα για να μπορέσουν να τους ελέγξουν. Αποτέλεσμα αυτών των ανταγωνισμών, και το βλέπουμε σήμερα, είναι οι σχέσεις των δύο μεγάλων στρατοπέδων που κυρίως σχηματοποιούνται, δηλαδή του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια μεριά και από την άλλη της Κίνας και της Ρωσίας από την άλλη, να οξύνονται διαρκώς, με το πικ αυτής της όξυνσης να είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύσσεται και άλλο ένα μέτωπο πολύ επικίνδυνο με όλες τις προϋποθέσεις διεύρυνσης, το μέτωπο στην Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να λογαριάσουμε βέβαια και το πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στην Κινέζικη θάλασσα. Αυτές οι πολεμικές αναμετρήσεις που βρίσκονται κοντά στον, είναι στον γεωπολιτικό περίγυρό μας, λέμε γεωπολιτικό περίγυρο και το χρησιμοποιούμε και ως μονάδα εγκύτητας. Αυτό, για να το αντιληφθούμε επειδή είναι λίγο γενικό, θα σας πω μόνο ότι η απόσταση Αλεξανδρούπολης, για τους φίλους που είναι από την Αλεξανδρούπολη, με την Ουκρανία είναι 499 χιλιόμετρα. Νίκη, πόσο είναι η απόσταση Αλεξανδρούπολης-Αθήνας? 800. Για να καταλάβουμε ότι αυτή η πόλεμη είναι μέσα στην αυλή της χώρας μας. Είναι μέσα στις χώρες μας. Για να πάμε, να μην πάμε και στους άλλους πολέμους. Βλέπουμε λοιπόν στην περιοχή, στη χώρα μας, γύρω από αυτήν, να υπάρχουν όχι πλέον πιθανές αιστείες, θερμές αιστείες, πόλεμοι σε εξέλιξη. Ποιοι είναι αυτοί? Είπαμε, Ουκρανία, είναι η Συρία, είναι η Γάζα, είναι η Ερυθρά Θάλασσα, είναι η Λιβύη. Δεν είναι μια χώρα με ειρήνη αυτή τη στιγμή. Σε όλες αυτές τις θερμές αιστείες πρέπει να σημειώσουμε ότι η χώρα μας δεν είναι παρατηρητής. Ο κίνδυνος δεν προέρχεται από την Αιγύπτα. Ο κίνδυνος προέρχεται από την άμεση εμπλοκή της χώρας μας. Μα θα πει κάποιος, στη Συρία έχουμε στείλει στρατεύματα? Όχι. Όμως το σύστημα αεράμυνας της Ελλάδας, όταν πετούν αμερικάνικα, ανατοϊκά αεροσκάφη, αν δεν τα βοηθήσει και δεν τα κατευθύνει εκεί, δεν θα μπορέσουν να πάνε να βομβαρδίσουν. Η Σούδα, Αλέκο, που είσαι και Χανιώτης και οι υπόλοιποι σύντροφοι Χανιώτες, τι ρόλο παίζει σε αυτούς τους πολέμους? Είναι η μεγαλύτερη, γίνεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση σε ελληνικό έδαφος στην Κρήτη, εκτός Αμερικής, για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Αυτό γίνεται η Σούδα. Αυτό είναι στη χώρα μας. Να πούμε και τα άλλα, μια και είναι εδώ πέρα, τώρα είμαστε σε αυτή την κουβέντα. Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Δεν είναι σχήμα λόγου ότι η χώρα μας έγινε μια απέραντη αμερικανική βάση. Υπάρχει όρος μέσα στη συμφωνία που λέει όπου υπάρχει ελληνική στρατιωτική εγκατάσταση, δίνεται το έτερο συμβαλόμενο μέρος, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να στήσουν δική τους βάση. Αυτή είναι η χώρα μας λοιπόν σήμερα. Έτσι την έχει μετατρέψει, την έχει εμπλέξει όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε μια έτοιμη συμφωνία από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, και την υπέγραψε, που ο ΣΥΡΙΖΑ ανανέωσε, προετοίμασε την ανανέωση μιας συμφωνίας που είχε εγκρίνει το ΠΑΣΟΚ πριν η Νέα Δημοκρατία, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι σήμερα η πολιτική. Και βέβαια ίσως κάποιος να πει, μα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν υπογράφηκε συμφωνία στην Ελληνική Βουλή πριν από 2-3 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιρρήσεις στην υπογραφή της. Βεβαίως είχε αντιρρήσεις. Γιατί είχε αντιρρήσεις όμως? Καμία ένσταση και αντίρρηση δεν είχε για την μετατροπή της χώρας μας σε αυτό που μετατράπηκε. Η ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν για τα ανταλλάγματα. Δηλαδή για το αν είναι πολύ ή ο λίγον έγκυος. Μία εγκυμονούσα. Αυτή ήταν. Δηλαδή ήταν στάχτη στα μάτια, κάτι που το εφάρμοσε και στην Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δεν είχε αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα να πάει στο Μάλι να τσακίσει τους λαούς εκεί πέρα για τα συμφέροντα των γαλλικών μονοπωλίων και όχι μόνο. Αλλά η ένστασή του ήταν κατά από ποια ομπρέλα θα πάει. Θα ήταν ευρωενωσιακή ή θα ήταν η ομπρέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή του ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα, αντίστοιχη συμμετοχή της χώρας μας υπάρχει στον πόλεμο και στην Γάζα, και φτάνουμε πλέον στην Ερυθρά θάλασσα, που βλέπετε όλες αυτές οι πόλεμοι γίνονται πάνω στους δρόμους που ανέφερε ο σύντροφος ο Παπαδάκης. Η Γάζα είναι πάνω στο δρόμο της Ινδίας. Ξεκινάει από την Ινδία και καταλήγει πάνω στη Χάιφα, και από το λιμάνι της Χάιφας, έτσι δεν είναι, Κώστα, έρχονται τα εμπορεύματα, η κερδοφορία δηλαδή αυτών των ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ερυθρά θάλασσα είναι η δίωδος για να βγει ο δρόμος στο Σουέζ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι πόλεμοι αυτοί δεν είναι τυχαία τα σημεία που γίνονται πόλεμοι. Η χώρα μας λοιπόν αποφάσισε να συμμετάσχει και να ενισχύσει και την υπό τους Αμερικανούς επιχείρηση Prosperity Guardian στην Ερυθρά θάλασσα, αλλά να διεκδικεί, δεν έφτανε μόνο αυτό, να διεκδικεί την διοίκηση και τον έλεγχο, παραχωρώντας το στρατηγείο στη Λάρισα, και βέβαια και ενεργή συμμετοχή με την φρεγάτα, την Ίδρα, όπως προαναφέρθηκε. Υπολογίζεται ότι αυτή η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σοβαρή, ίσως η πιο σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ετών στην εμπλοκή από τις κυβερνήσεις, τώρα συγκεκριμένα από τη Νέα Δημοκρατία, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις σφαγές. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 19 θα πάει η φρεγάτα κάτω. Δεν χρειάζεται βέβαια μεγάλη φαντασία για το ποια εθνικά συμφέροντα υπηρετεί εμπλοκή, αφού παραδέχονται φόρα παρτίδα όλοι και πρώτη κυβέρνηση ότι η συμμετοχή της Ελλάδας με μια φρεγάτα έχει και τεράστια οικονομική διάσταση. Τι είπε ο Δένδιας στις πρόσφατες δηλώσεις του, παρουσίασε τη συμμετοχή ως επιχείρησης αυτής ως υποχρέωση απέναντι στους εφοπλιστές, εφόσον δηλαδή η αστική τάξη διαθέτει από τους μεγαλύτερους εμπορικούς τόλους στον κόσμο που χρησιμοποιούν αυτή τη θαλάσσια οδό. Άρα η κυβέρνηση θεωρεί αυτονόητη υποχρέωση να προστατεύσουν οι ένοπλες δυνάμεις, τα ελληνόπουλα δηλαδή, τα συμφέροντα και τα κέρδη των εφοπλιστών. Και φυσικά οι εφοπλιστές το αναγνωρίζουν. Και γιατί να μην το αναγνωρίσουν? Κατά πληροφορίες, γνωστός εφοπλιστής θα συμμετάσχει επώνυμα στην χρηματοδότηση του προσωπικού της φρεγάτας Ίδρας. Τα ακούτε αυτά, αν είναι δυνατόν? Θα πληρώσει το προσωπικό που θα πάει να βάλει το κεφάλι του στην κιλοτίνα κάτω στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί
εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομολογία από αυτό τον ταραβέρι, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι η μεγαλύτερη ομολογία γιατί πάει η φρεγάτα κάτω. Και φυσικά το επιχειρησιακό περιβάλλον σε αυτή την θάλασσα, όπως το περιγράφουν τα πλοία που ήδη είναι εκεί πέρα, αμερικάνικα και αγγλικά, είναι πραγματικά εφιαλτικό. Να φανταστείτε ότι βρετανικά πλοία, τουλάχιστον αυτά διαρρέουν, γιατί προφανώς διαρρέουν και ελάχιστα, εγκαταλείπουν την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας να γυρίσουν στην Αγγλία για να ανεφοδιαστούν σε πυράβλους. Δηλαδή τελειώσανε οι πύραυλοι του πλοίου, τελειώσανε οι πύραυλοι που τους ανεφοδιάζανε τα ειδικά πλοία που είναι εκεί πέρα και φεύγουν. Αυτοί οι πύραυλοι, ξέρετε γιατί τελειώσανε? Για να αντιμετωπίζουν τον καταιγισμό των πυράβλων που τους στέλνουν οι Χούθοι. Και είναι πλοία υπερσύγχρονα. Δεν μπορούμε να πούμε δά. Και το αντίστοιχο για την φρεγάτα Ίδρα που πάει κάτω και τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που θα είναι μέσα, ότι αυτό το πλοίο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Καταλαβαίνετε σε τι στόμα λύκου στέλνει η κυβέρνηση τις ένοπλες δυνάμεις. Και μάλιστα αναλαμβάνει και το διαφημίζει κιόλας, διεκδικεί και την διοίκηση. Εκεί όμως, φίλοι και σύντροφοι, που ξεπερνούν πραγματικά τον εαυτό τους, είναι όταν ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και άλλοι πολιτικοί φορείς, ότι οι επιθέσεις εκτοξεύουν το μεταφορικό κόστος, το οποίο μετακυλίνεται στους καταναλωτές. Έτσι δεν είναι στον Κοσμάκη για την ακρίβεια? Μία ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα βλέπουμε ότι οι επιθέσεις των Χούτι εκτοξεύουν το μεταφορικό κόστος που πάει στους καταναλωτές. Σε λίγο θα μας πούν ότι η συμμετοχή στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, οι πλάτες που βάζουν στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, το λάδι που ρίχνουν στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας, γίνονται αυτοί οι πόλεμοι γιατί? Για να πέσουν οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Έτσι θα μας πούνε σε λίγο. Γι' αυτό έχει υποχρέωση ο ελληνικός λαός να αγωνιστεί, να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και όλοι όσοι συνειδητοποιούν, αναλύοντας αυτοί και έχουν αυτές τις θέσεις, πρέπει πραγματικά να γίνουν κήρυκες αυτών των πομπών, να το πω έτσι, που πάει να φορτώσει η κυβέρνηση σε αυτόν τον, στον ελληνικό λαό και στους εργαζόμενους. Σε όλα αυτά, και όλα αυτά γίνονται παρά το σιωπητήριο που προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση στις φωνές αυτές που είπα προηγουμένως που διαμαρτύρονται, και κυρίως στους στρατευμένους και τα στελέχη που στέκονται απέναντι στην ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα υπεριαλιστικά σχέδια είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλοι και σύντροφοι, υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν περνάνε έτσι πλέον αυτά. Και σε αυτές τις αντιδράσεις έχει παίξει ρόλο συγγνώμη, η αντίδραση που αναπτύσσεται και γιγαντώνεται μέσα στο λαϊκό κίνημα, στους μαζικούς φορείς. Δεν πάει στον Βρόντο αυτή η αντίδραση. Μέσα αυτή τη στιγμή στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχει αντίδραση. Και ίσως η αντίδραση αυτή να είναι σε μια πρωτόγια μόρφη. Να είναι, αν θέλετε, και να περιέχει και στοιχεία πολιτικής ανοριμότητας. Όμως υπάρχει. Να εκδηλώνεται ως ένα οικονομικό έτοιμο. Εμείς γιατί να πάμε να σκοτωθούμε? Γιατί να πάμε να σκοτωθούμε στην Ερυθρά Θάλασσα? Η κυβέρνηση βέβαια σε μια κατάπτυστη κίνηση, και ήταν πραγματικά ο όρος αυτός, τα λέει όλα. Έναν δόκιμο, ο οποίος δόκιμο έφεδρο αξιωματικό, τον Κωνσταντίνο Κεσόπουλο, τον κάλεσε σε έγγραφη διοικητική απολογία. Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, ξέρετε, είναι κάποιος ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του και επιλέγεται αντί να είναι στρατιώτης να είναι αξιωματικός δόκιμος. Στην αρχή ανθιπολογαγός, μετά για να καταλάβουμε και τι λέμε. Κλήθηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε έγγραφη διοικητική απολογία, επί της ουσίας διώκεται αυτός, επειδή είπε το αυτονόητο, ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των συνόρων του ελληνικού λαού και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εκφράζει αυτό, ναι ή όχι, τον γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό?
ας πει ο καθένας σας και σε όποιον το θέσουν έξω από εδώ. Αυτός είναι, είναι ο πυρήνας του, του λαϊκού πατριωτισμού. Και όχι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να στηρίζουν το πολεμικό δολοφονικό έργο των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος άλλου λαού. Κατάδικος. Τον πάνε για καταδίκη αυτόν τον άνθρωπο που τίμησε πραγματικά όλους όσους φοράνε τη στολή του Έλληνα στρατιώτη. Και βέβαια δεν είναι ο μόνος, έτσι. Διώκεται επίσης γιατί απέτησε να ακυρωθεί η αποστολή της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα, να σταματήσουν οι συνεκπαιδεύσεις με ΗΠΑ κτλ. Που προπαρασκευάζουν πολεμικές επιχειρήσεις, που δολοφονούν λαούς όπως στην Παλαιστίνη και Ουκρανία στους πολέμους που σπέρνουν σε όλη την Ιφίλιο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μάσησε τα λόγια του όπως δεν το έχει κάνει ποτέ. Πήρε μια κρυστάλλινη θέση, στάθηκε δίπλα του και τον στηρίζει. Και καλεί ταυτόχρονα το λαό, την νεολαία, σε ξεσηκωμό με στόχο να μην λύσει κάβους καμιά φρεγάτα για την Ερυθρά Θάλασσα. Κανένας ναύτης, κανένας στρατιωτικός σε ξένα νερά και εδάφη. Έχουμε τη δύναμη, ο λαός και η νεολαία, να επιβάλλουμε το δίκιο μας για μια Ελλάδα χωρίς συμμετοχή στους πολέμους των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών. Πρέπει να δυναμώσουμε, το ξαναλέω για δεύτερη φορά, τον αγώνα για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Φίλοι και σύντροφοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων απογειώνει σταθερά την εμπλοκή της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο. Είπαμε για τη φρεγάτα ότι στέλνει εκεί πέρα και για την διοίκηση που αναλαμβάνει. Όλα τα παραπάνω είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνες εξελίξεις, βάζοντας τη χώρα μας πιο βαθιά στη δίνη του πολέμου, μετατρέποντας τον ελληνικό λαό σε θήτη άλλων λαών και ταυτόχρονα, όπως είπε και ο σύντροφος ο Παπαδάκης, σε στόχο αντιπίνων. Ήδη η Ρωσία και το Ιράν το έχουν πει ξεκάθαρα ότι επιθέσεις, από όπου μάλλον εκτοξεύονται επιθέσεις, για μας είναι στόχος. Είναι δυνατόν να μην είναι στόχος το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί τη βασικότερη πύλη ενίσχυσης, ανανέωσης των δυνάμεων που βρίσκονται στο μέτωπο της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν να μην είναι στόχος η Σούδα, η οποία, υπάρχουν άραγε πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα? Λέμε όχι. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν. Και υπάρχουν από τη στιγμή που έρχονται πλοία του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού που διαθέτουν πυρηνικά όπλα στα κήτη τους. Και εμείς οι στρατιωτικοί γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχει στον κόσμο ένα πυρηνικό όπλο, το σημαδεύει νομοτελειακά άλλο ένα. Αυτή είναι η Σούδα, φίλοι μου από τα Χανιά και από την Κρήτη, που σήμερα είστε εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θα έπρεπε να συνειδητοποιούν ότι βιώνουν οι φίλοι στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο βέβαια συνδέεται άμεσα με όλα όσα είπαμε. Για να συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Το πρόκλημα αυτό είναι η δυνατότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να συνεργαστούν στο πεδίο της μάχης με άλλες δυνάμεις. Συγκεκριμένα με τις δυνάμεις της λιποσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, αλλά και με τον σχηματοποιούμενο Ευρωστρατό. Είναι καλά το προσδιοριστικό, Κώστα, σχηματοποιούμενο? Γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, κυρίως είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε, εδώ παραπέρα είναι τα στρατηγία του. Δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Η μόνη στρατιωτική δύναμη, ας το πούμε, ισχύως που έχει το ΝΑΤΟ είναι τα αεροσκάφη ελέγχου και διοίκησης, τα AVAX που λέγαμε.
Από εκεί και πέρα δεν έχει δυνάμεις. Έχει όμως πάρα πολλά άδεια κουτιά που είναι τα επιτελεία που διαθέτει. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ως πολιτικοστρατιωτικός φορέας, σχεδιάζοντας τις αποστολές του, τις υπεριαλιστικές, μην ξαναπούμε τι είναι αυτές οι αποστολές και κάνουμε χρόνο, βλέπει ότι χρειάζεται 3 φρεγάτες, ένα υποβρύχιο, τόσες χιλιάδες στρατούς, τόσα τάξη. Και δίνει εντολές στα κράτη-μέλη. Εσύ θα δώσεις αυτό, εσύ θα δώσεις εκείνο. Δεν είναι δυνητικό αυτό, είναι υποχρεωτικό. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Αυτή λοιπόν η κατανομή που κάνει το ΝΑΤΟ πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τα αεροπλάνα που θέλει να είναι έτσι, τα τάγκς αλλιώς, τα στρατεύματα έτσι εκπαιδευμένα. Πώς το καταφέρνει αυτό? Έχει μια υπηρεσία. Είναι η υπηρεσία τυποποίησης του ΝΑΤΟ. Αυτή η υπηρεσία λιώνουν σε όλες όσοι είναι σε αυτή την υπηρεσία. Γυρνάνε όλα τα κράτη-μέλη και λένε εσύ θέλει, θα πάρεις αυτό και θα είναι έτσι. Η χώρα μας πριν από 3 χρόνια έβγαλε ένα πολυσέλιδο έντυπο, το οποίο μάλιστα ήταν και απόρριτο, το οποίο ήταν το νέο δόγμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Περιέγραφε το όραμα. Εφιαλτικό βέβαια, έτσι. Μη σας το περιγράψω περισσότερο. Όμως θα σας πω ότι σε κάθε σελίδα που προδιέγραφε τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, έλεγε μέσα και να καλύπτει, ήταν το επιμήθειο της ιστορίας, τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Έτσι έλεγε μέσα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα ήδη έχει αρχίσει και δρομολογείται. Ποια είναι αυτή η δρομολόγηση, η φαραωνική, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, εξοπλισμή που κάνει η χώρα μας. Είναι όλα εντολές και ταυτίζεται με τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Είτε είναι αεροσκάφη Ραφάλ, είτε είναι φρεγάτες Μπελαρά, είτε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ό,τι δίνει είναι για τον ΝΑΤΟ. Βέβαια, από τη μια μεριά υπάρχουν αυτοί οι εξοπλισμοί, απ' την άλλη υπάρχει μια εντυπωσιακή αποστολή οπλισμού και πυρομαχικών εκτός Ελλάδας. Μία παρένθεση μόνο. Δεν είναι μόνο όσα έστειλε η ελληνική κυβέρνηση πριν το 21 την Άνοιξη και αποκάλυψε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Ουκρανία, γιατί η κυβέρνηση αρνούνταν να το πει. Για τα άρματα μάχης τα σοβιετικά, για τα εκατομμύρια, για τις εκατομμύρια σφαίρες, για τα χιλιάδες βλήματα πυροβολικού, τα εκατομμύρια σφαίρες που είπα προηγουμένως, πολύτιμα αντιαρματικά και σπάνια, αυτά τα έστειλε η κυβέρνηση. Τότε ο Παναγιωτόπουλος έλεγε ότι είναι από τον μη χρήσιμο οπλισμό. Ναι, αλλά όλα αυτά την προηγούμενη μέρα από τη δήλωση του Παναγιωτόπουλου κάποιος στρατιωτικός τα φρόντισε. Τα είχε τιμοπόλεμα για να ενισχυθεί η χώρα μας. Πριν από 10 μέρες, ανταλίκες με ουκρανικές πινακίδες άδειασαν αποθήκες στα Ίσθυμια της Κορίνθου. Πριν από 5 μέρες, βουλγάρικη εταιρεία που ειδικεύεται στη μεταφορά πυρομαχικών άδειασε αποθήκες στα Γιάννενα. Και δεν είναι αυτά, αυτά είναι δημοσιοποιημένα. Γι' αυτό και τα λέω, δεν είναι δηλαδή κάτι το απόρριτο. Αυτά συνέβησαν πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή η κυβέρνηση την ώρα που υποθηκεύει το μέλλον γενιών και γενιών με αυτούς τους εξοπλισμούς, αδειάζει πραγματικά αποθήκες πυρομαχικών από πολύτιμα για την ισχύ της Ελλάδας κατά μία έννοια, αν θέλετε, ακόμα αν αποδεχτούμε και τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων με την έννοια της αποτροπής σε μια επίθεση, που δεν είναι αυτό, είναι ένα κομμάτι αυτό. Το κύριο έργο, έτσι όπως πάει η ιστορία, είναι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Βλέπετε τι γίνεται. Άρα εδώ είναι φανερή η πολιτική που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση. Ενισχύει τα πολεμικά μέτωπα και αντίθετα από την άλλη πλευρά διασπαθίζει τον ιδρώτα των εργαζομένων σε εξοπλισμούς που δεν έχουν σχέση με την άμενα. Πραγματικά ποτέ και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια δεν έχουν γίνει τόσο μεγάλοι εξοπλισμοί τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι
Η πολεμική εξοπλισμή που κάνει ένα κράτος είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο, όσο είναι αποθηκευμένο, πραγματικά ασκεί πιέσεις, και η ιστορία το έχει δείξει, να κατανολωθεί για να ανανεωθεί. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Είναι ο πόλεμος. Ουσιαστικά σας λέω τώρα αυτό που σας περιέγραψα προηγούμενα. Φεύγουν πυρομαχικά, μπαίνουν καινούρια. Αυτό δημιουργεί τον κύκλο του αίματος. Στη χώρα μας υπάρχει πολεμική βιομηχανία. Μέχρι τώρα η πολεμική βιομηχανία περιορίζονταν σε κάποιες πολύ σημαντικές, πολύ παραγωγικές και με τεράστιες δυνατότητες εργοστασιακές μονάδες, τα στρατιωτικά εργοστάσια. Βλέπουμε όμως ότι τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια να ζωντανεύει μια συζήτηση για την αναβάθμιση της πολεμικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Άρχισαν και γίνονται μεγάλες επενδύσεις από αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα κεφάλαια, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγονται συζητήσεις που βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λαού, αφορούν όμως την αστική τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, για το πώς πρέπει να προχωρήσουν αλλαγές στην πολεμική βιομηχανία. Τα διαβάζουμε στις εφημερίδες και τα ακούμε και στις τηλεοράσεις καθημερινά. Αυτή η μεγάλη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο αντανακλά αφενός τα νέα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη τρέχουν, αλλά και τη γενικότερη όξυνση των αντιθέσεων, της κλιμάκωσης και της αντιπαράθεσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, που σχετίζονται με την υποδομή στην Ελλάδα για τον πόλεμο. Όπως προανέφερα, το ελληνικό κράτος συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο, μεταφέροντας ένα κομμάτι εξοπλισμού και προμηθειών. Ακόμα και στρατιωτικοί ήδη έχουν αρχίσει να παραπονούνται πως ο όγκος του υλικού αυτού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη μείωση της μαχητικής ισχύος των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή βέβαια είπαμε ότι αυτοί που αφαιρούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα και τα πυρομαχικά είναι οι πρώτοι που φωνάζουν ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλους εξοπλισμούς. Την τελευταία περίοδο το ελληνικό κράτος προχώρησε σε ένα τεράστιο όγκο εξοπλισμών που είπαμε ότι αφοράει το μεγάλο μέρος αφοράει τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα, παρά τις ιδιαιτερότητες στην οικονομία της, είναι πρωταγωνιστή στα εξοπλιστικά προγράμματα, γνωρίζοντας ότι ξεπερνάει αυτή τη στιγμή το 3,5 του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια. Και ενώ το ΝΑΤΟ λέει ότι από αυτό το ποσό θα έπρεπε το 20% να είναι για νέους εξοπλισμούς, πόσο δει η χώρα μας έχει προσεγγίσει και ξεπερνάει το 45%. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού να βρεθούν χρήματα μετά, κατά την κυβέρνηση, γιατί χρήματα υπάρχουν πάρα πολλά για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους που είναι τώρα στους δρόμους, για τα νοσοκομεία που συγχωνεύονται και κλείνουν, για τα σχολεία που τουλάχιστον όχι μόνο στον νομό μου, στον Μακαρνία, πέσανε σοβάδες να σκοτώσουν τα παιδάκια, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Πού να υπάρξουν χρήματα για να γίνουν μελέτες αντισεισμικές και έλεγχο σχολικών και δημόσιων κτηρίων, και όλα αυτά που το Κομμουνιστικό Κόμμα τα έχει σε πρώτο πλάνο διεκδίκησης. Εκεί πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν. Τελειώνω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, σου είπα να μου πει στα 20 λεπτά, δεν πέρα. Τον έβαλα εδώ να μοριδοτήσει. Νόμιζα ότι είπε στα 17 λεπτά. Λοιπόν. Τελειώνω, σύντροφοι και φίλοι. Μπορούμε να τελειώνουμε, να μιλάμε πραγματικά όλες. Αποκαλύπτεται πραγματικά με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι υπέρογες δαπάνες της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι δεκάδες αποστολές εκτός συνόρων δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ασφάλεια και τις άμυνας της χώρας. Το κρατάμε αυτό. Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα κάθε εμπλοκή, να επιστρέψουν τώρα όλα τα ελληνικά πλοία και οι άλλες στρατιωτικές μονάδες που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας και την προστασία των συνόρων της εντός συνόρων. Μόνη αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι η προάσπιση των συνόρων μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα
Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και να γίνουμε οι κήρυκες αυτών των θέσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.